ακούσετε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Όπεν. Νεκρός ο ηγέτης της Χεσμπολά Νασράλα μετά το χειρουργικό χτύπημα στο υπόγειο στρατηγείο της Χεσμπολά. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στο Ισραήλ. Οι Ιρανοί πηγάδευσαν τον ηγέτη τους Χαμενεή. Εκτοξεύει νέες απειλές από το κρυσφύγετό του. Στρατό και τάγκ στέλνει το Ισραήλ στα σύνορα με τον Λίβανο. Αποκλειστικές εικόνες καταγράφει η απεσταλμένη του Όπεν Αδαμαντία Λιόλιου. Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών έξω από το ΕΠΑΛ Λαβρίου. Μαρτυρίες για επικίνδυνη βεντέτα. Νέα αυστηρά μέτρα για ταραξίες μαθητές και τους γονείς τους φέρνει στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μητσοτάκης. Νέες μαρτυρίες και καταγγελίες για βασανισμό μέχρι θανάτου του Πακιστανού μετανάστη στο τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Όλα στο φως, λέει η Ελλάς. Γενναία μάχη της Μαρινέλα στην εντατική για τρίτο 24ωρο μετά το εγκεφαλικό στη σκηνή του Ηρώδειου. Τι λένε οι γιατροί? Ισοπεδώνει ολόκληρες περιοχές σε Αμερικανικές πολιτείες ο τυφώνας Έλεν. Τουλάχιστον 49 νεκροί. Εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Όπεν.